Γεια σας. Είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Εύη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Να ολοκληρώσει με νίκη την έκτη αγωνιστική του Nations League θέλει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στη Ριζούπολη τη Βόρεια Ιρλανδία. Χθες η Ιταλία κέρδισε εκτός έδρας την Ουγγαρία με 2-0 και πήρε την πρωτιά του ομίλου της, ενώ η υποβιβασμένη Αγγλία και η Γερμανία ήρθαν ισόπαλες με 3-3. Στα μεταγραφικά, κάτοικος Τούμπας και την επόμενη τετραετία θα παραμείνει ο Αουγκούστο, με τον Βραζιλιάνο να συμφωνεί την ανανέωση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη χρειάστηκε 2 ώρες και 45 λεπτά προκειμένου να νικήσει την Ουκρανή Κατερίνα Μπάιντλ με 2-1 σετ και να προκριθεί στις 16 καλύτερες του Open της Πάρμα. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο ξεχωρίζει από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε παιχνίδια με ενδιαφέρον για την έκτη και τελευταία στροφή του Nations League. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.